Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν άθλο δύο μαθητριών γυμνασίου του Ηρακλείου που πέτυχαν για πολλούς το ακατόρθωτο, καθώς δημιούργησαν, κατασκεύασαν με τη βοήθεια βέβαια των εκπαιδευτικών μία εφαρμογή, μία συσκευή, μέσω των οποίων ανοιχνεύονται κατά κάποιο τρόπο σεισμικές δονήσεις και μετέπειτα βέβαια προτρέπουν και τους μαθητές να μπουν κάτω από τα θρανία και να προφυλαχτούν. Και βέβαια κέρδισαν και πήραν και την τρίτη θέση σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Πάμε στην Εύη Σπανού, πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Ο λόγος λοιπόν στην Εύη, είναι και ο εκπαιδευτικός τους, είναι και οι, από ό,τι βλέπω, και οι μαθήτριες. Εύη. Καλό σας απόγευμα. Δούλεψαν σκληρά και τα κατάφεραν τα κορίτσια, η Ανθή Κοσμά και η Δάφνη Σιδεράκη. Βρισκόμαστε εδώ με όλη την ομάδα, καθώς πίσω από αυτά τα δύο ταλαντούχα κορίτσια βρίσκονται και δύο καθηγητές, ο κύριος Αστρινός Τσουτσουδάκης και ο κύριος Τσαγκαράκης Γιάννης, οι οποίοι δούλεψαν και εκείνοι σκληρά και έδωσαν όλες τις κατευθύνσεις στα κορίτσια για να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Τρίτες λοιπόν στον διαγωνισμό τον ευρωπαϊκό με τον Quake Alarm, είναι η εφαρμογή που βλέπουμε μπροστά και η οποία μπορεί να προβλέψει και να ανιχνεύσει ένα σεισμό. Περισσότερα όμως και για την τελική προσπάθεια αλλά και για το πώς λειτουργεί αυτή η εφαρμογή θα μας πούν τα κορίτσια, η Δάφνη και η Ανθή. Καλό σας απόγευμα. Ποια ήταν η εμπειρία που αποκομίσατε από αυτόν τον διαγωνισμό? Στα σίγουρα ήταν η εμπειρία που πήραμε, πώς είναι να συμμετέχεις σε ένα διαγωνισμό με τόσες άλλες ομάδες, πώς είναι να προγραμματίζεις, να κατασκευάζεις. Εγώ είχα μια φανταστική εμπειρία. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Η Ανθή Κοσμά, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα μας δείξει με τη βοήθεια της Δάφνης το πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Σωστά, Ανθή? Ναι, φυσικά. Η συσκευή, αυτά εδώ πέρα, είναι τα πρωτεύοντα κύματα ενός σεισμού, τα οποία είναι μπρος και πίσω. Και εδώ πέρα τα δευτερεύοντα, τα οποία είναι κάθετα. Με απλά λόγια τώρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάνοντας ο θόρυβος όταν γίνεται, σημαίνει ότι γίνεται σεισμός, προειδοποιεί για σεισμό. Όταν σταματήσει και ανάψει το πράσινο λαμπάκι που είδαμε, σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να βγουν από τα θρανία στα οποία έχουν μπει μόλις τους ειδοποιεί ο ήχος ότι γίνεται σεισμός και μπορούν να βγουν έξω από την τάξη με ασφάλεια. Σωστά? Ναι. Αυτή η κατασκευή, πόσο καιρό σας πήρε για να την δημιουργήσετε? Η συγκεκριμένη κατασκευή μας πήρε περίπου 10 ώρες τη βδομάδα δουλεύαμε για να τη φτιάξουμε, επί ένα μήνα περίπου, 1,5. Δάφνη, έχετε βγει τρίτες στην Ευρώπη στο διαγωνισμό. Πώς νιώθεις για αυτή την επιτυχία? Εγώ είμαι ενθουσιασμένη, γιατί εντάξει, δεν συμβαίνει συνέχεια. Είναι μια φανταστική διάκριση και νιώθω πολύ χαρούμενη που συνέβη. Ανθή, τα επόμενα σχέδια μετά από αυτό το διαγωνισμό κατακτήσατε την τρίτη θέση. Μπροστά νομίζω ήταν η Τουρκία στη δεύτερη θέση και ποια χώρα ήταν στην πρώτη θέση? Στην πρώτη θέση ήταν μια ομάδα από τη Ρουμανία. Τι είναι αυτό το συνέστημα που αποκόμισες συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό? Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και τα συναισθήματα που πήρα ήταν χαρά λόγω της διάκρισής μας. Αυτό κυρίως, ναι. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Αστρινό Τσουτσουδάκη και τον κύριο Γιάννη Τσαγκαράκη που βοήθησαν τα κορίτσια για να φτάσουν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα με όλες τις γνώσεις που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν μια μοναδική χαρά το να συνεργάζομαι με δύο τόσο ταλαντούχα κορίτσια. Η ομάδα Curiosity είχε διακρίσει και στο παρελθόν πάλι με κορίτσια. Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ υπεύθυνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από αυτό που... δηλαδή θέλουν να πιστεύουν, ας πούμε, ότι εντάξει, εύκολο ήταν, δεν δουλέψαμε και τόσο πολύ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών ωρών. Κυρίως
Η Ανθία αναφέρθηκε στις διαζώσεις, γιατί η καραντίνα μας εμπόδισε να συναντιόμαστε, με αποτέλεσμα πάρα πολλά πράγματα να τα κάνουμε από απόσταση, μέσω TeamViewer, τον προγραμματισμό και, και διάφορα άλλα. Τεράστια ήταν η συμβολή του συναδέλφου, του Γιάννη του Τζαγκαράκη, ο οποίος δεν είναι ούτε δημόσιος υπάλληλος, ούτε είχε καμία σχέση με την ομάδα. Το έκανε όλο αυτό από την αγάπη του για την επιστήμη του. Να περάσουμε και στον κύριο Τζαγκαράκη κάνει ένα σχόλιο αναφορικά με το κομμάτι της πληροφορικής. Εσείς βοηθήσατε τα κορίτσια σε ποιο κομμάτι και σαν καθηγητής πώς νιώθετε που διακρίθηκαν και βρέθηκαν τρίτες σε όλη την Ευρώπη? Εγώ συνέβαλα στο κομμάτι του προγραμματισμού. Τι να πω, όταν έχεις απέναντί σου τέτοια κορίτσια που διψάνε έτσι, για μάθηση, μόνο χαρά νιώθεις όταν βοηθάς και υποχρέωση να βοηθήσεις όσο μπορείς. Αυτό. Είναι και μια ξεχωριστή επιτυχία, βέβαια. Είναι μια ξεχωριστή επιτυχία, αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Βλέπουμε τη θέληση και των κοριτσιών, βέβαια, των μαθητριών, αλλά και των εκπαιδευτικών, που κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, και οι δύο καταλαβαίνω, θέλουν να μείνουν στην αφάνεια, καθώς πρωταγωνιστές, πρωταγωνίστριες είναι σήμερα και η Ανθή και η Δάφνη. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Εύη. Και να συμπληρώσουμε βεβαίως ότι τα δύο, οι δύο κατασκευές που βλέπουμε μπροστά είναι ουσιαστικά αυτό που υπάρχει μέσα στην εφαρμογή αυτή και απλά το βλέπουμε σε μια άλλη μορφή για να είναι και πιο κατανοητό. Νομίζω ότι αυτή η εφαρμογή αξίζει να είναι στα σχολεία. Αυτός δηλαδή είναι και ο λόγος, ο σκοπός για τον οποίο τη δημιούργησαν τα κορίτσια μέσα από αυτή. Ωραία, δημιουργήθηκε λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα, δημιουργήθηκε αυτή η κατασκευή. Τα πήγαν περίφημα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους μαθήτριες. Πήραν την τρίτη θέση σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η επόμενη φάση, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Θα προταθεί σε κάποιους φορείς? Έχουν έρθει σε επαφή με το Υπουργείο? Ποια είναι η διαδικασία? Κορίτσια, ποια θα ήθελε να... Δάφνη. Δεν έχουμε έρθει σε κάποια επαφή με κάποιον. Οι εκπαιδευτικοί, υποθέτω, θα μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Κύριε Τσουτσουδάκη, υπάρχει μια πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας ή από κάποιον άλλο φορέα για να αξιοποιηθεί αυτή η εφαρμογή σε δεύτερο στάδιο? Όχι, δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί κανένα στην Ελλάδα. Απλώς η κατασκευή θα αναπαραχθεί σίγουρα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία. Μας έχουν ζητήσει τα σχέδια και, και τον κώδικα, τον οποίο τον έχουμε δώσει. Τώρα εδώ δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, επειδή δεν είμαι ο μοναδικός καθηγητής που ασχολείται με όλα αυτά, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός καθηγητών, απλώς σε μένα τυχαίνει να είναι υψηλότερου προφίλ καμιά φορά, δηλαδή ενώ αναγνωρισιμότητας λόγω διαγωνισμών, οι κατασκευές μου και γι' αυτό να φαίνομαι εγώ, αλλά κανένας Έλληνας καθηγητής δεν έχει την αναγνώριση που του αξίζει. Βέβαια, γίνεται θλιβερό αυτό το οποίο λέει και πολύ καλά κάνει και το λέει ο κύριος καθηγητής. Δηλαδή θα αξιοποιηθεί από σχολεία της Ευρώπης, σωστά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά στην Ελλάδα αυτές οι προσπάθειες μπορεί να αναγνωρίζονται σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά νομίζω είμαστε άξιοι της μοίρας μας σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς αυτό. Θα αξιοποιηθεί σε σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φαντάζομαι και από χώρες οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Οπότε δείχνουν ένα ενδιαφέρον προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς όχι από ανθρώπους και από φορείς στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι άλλο να περιμένουμε από τους δραστήριους εκπαιδευτικούς και από την Dream Team, όπως έχουμε βάλει και τον σχετικό τίτλο στην εκπομπή μας? Να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια, να μας πούμε τι περιμένετε από εδώ και πέρα και με τι θα θέλετε έτσι να ασχοληθείτε, αν αυτό το κομμάτι της φυσικής και της πληροφορικής μαζί θα σας άρεσε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και μου άρεσε από μικρή ηλικία. Θέλω πάρα πολύ να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε κατασκευές και αυτό πιστεύω ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ανθή. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η Δάφνη. Ναι, κυρίως αυτά και αυτός ο κόσμος των ηλεκτρονικών, του κώδικα και της τεχνολογίας γενικότερα. Ναι, με ελκύει πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχίσω επίσης πάρα πολύ.
Μάλιστα, να ευχηθούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε αξιόλογες διακρίσεις μαθητών της Κρήτης και όχι μόνο βέβαια. Μπράβο και στις μαθήτριες και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στις οικογένειες. Και σίγουρα είμαστε σίγουροι ότι θα μας ξανακάνουν περήφανος το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέληση να υπάρχει, βήμα να υπάρχει, ανταπόκριση να υπάρχει. Και όλα θα γίνουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάπως έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Και αυτές οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί βέβαια μας παραδίδουν δωρεάν μαθήματα κατά κάποιο τρόπο θέλησης, οράματος, προοπτικής, εξωσχολικών δραστηριοτήτων βέβαια και να συνεχίσουν τα παιδιά να μας κάνουν περήφανους.